Καλώς ορίσατε. Για τον χρόνο να είμαστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Σε όλους. Και εύχομαι στο σύλλογό μας να μην το ξεχνάτε. Την Αθήνα που θα είστε, που να παραδείσετε. Να είστε καλά. Γεια μας. Γεια μας. Κυρία Πατριζοπούλου, βρισκόμαστε στον Ασπρόληθο, στη συνάντηση των απανταχού σχετητών της Αθήνας. Ήρθαμε εδώ στον Ασπρόληθο, όπως κάθε χρόνο. Έρχομαι κάθε χρόνο 10-15 μέρες και συγκεντρώνω όλους τους σχεθήτες, όλους, ασχέτως αν είναι μέλη του συλλόγου ή όχι, να πιούμε ένα κρασί και να πούμε μερικά πράγματα για το σύλλογό μας στην Αθήνα. Και είναι και πάρα πολλά μέλη των Αθηνών που έρχονται το καλοκαίρι εδώ και μένουν και επ' ευκαιρία είμαστε όλοι μαζί και πίνουμε κρασί στο Ασπρόληθο. Μετράτε ακόμα εγγραφές? Βεβαίως, δεχόμαστε, μακάρι δηλαδή, να έχουμε κάθε χρόνο και περισσότερες εγγραφές. Γιατί είναι πολλοί οι οποίοι έχουν μεγαλώσει, φεύγουν, αλλάζουν πόλη, φεύγουν από Αθήνα και μας λείπουν, ας πούμε, πολύ. Οπότε δεχόμαστε, βεβαίως δεχόμαστε. Από όσο είδαμε, ήρθαν και σχεθήτες από εδώ, από τον τόπο μας. Δεν εννοώ, όχι που ήταν και γραμμένοι στο σύλλογο των σχεθητών της Αθήνας. Μα είπαμε ότι εδώ, όταν έρχομαι το καλοκαίρι, καλούμε και ανθρώπους που μένουν εδώ, στη Σκιάθο, που δεν είναι στην Αθήνα, και έρχονται και μας κάνουν παρέα εδώ στο σύλλογο και πίνουμε κρασάκι και λέμε τα σχεθήτικα. Πιστεύετε ότι ο σύλλογος μπορεί να έχει μια εξέλιξη στο μέλλον, να τον βοηθήσει κάποιος φορέας έτσι ώστε να εξελιχθεί, να γίνει πιο ευρέως γνωστός? Αυτό ευελπιστούμε δυστυχώς, ευελπιστούμε βέβαια, γιατί έχουμε μερικά προβλήματα με το σύλλογο στην Αθήνα, λόγω του ότι είμαστε στο κέντρο της Αθήνας και το κέντρο έχει μερικά προβλήματα, εν πάση περιπτώσει. Και προσπαθούμε τώρα να τα λύσουμε τα προβλήματα αυτά και να μας βοηθήσουν και οι σκιαθήτες δήμαρχοι, αντιπεριφερειάρχες, όλοι να μας βοηθήσουν να τον προωθήσουμε το σύλλογό μας στην Αθήνα. Κοντά μας έχουμε και τον αντιπρόεδρο του συλλόγου, τον κύριο Νίκο Κρεμμύδη. Κύριε Κρεμμύδη, πείτε μας σχετικά με τη συνάντηση σήμερα στον Ασπρόληθο, αλλά και γενικά με την εμπειρία σας στο σύλλογο των απανταχού σχετητών. Απόψε που ήρθαμε εδώ, όπως είπε και η κυρία Πρόεδρος, λοιπόν, ήρθαμε να κάνουμε μια συναιστίαση, να συναντηθούμε όλοι οι σκιαθήτες και των Αθηνών και οι σκιαθήτες, ούτως ώστε να βρεθούμε, να συναντηθούμε εδώ πέρα, να έχουμε μια επαφή μαζί, ούτως ώστε κάθε φορά που ερχόμαστε να κάνουμε μια συναιστίαση και ό,τι άλλο μπορούμε να δει, για να προβάλλουμε το σύλλογο, ούτως ώστε να είναι πάντοτε στην επικαιρότητα. Πιστεύετε πως αυτό θα μπορούσε να γίνει και πάνω από μία φορά το χρόνο στη Σκιάθο, η συνάντηση αυτή? Μία φορά, περισσότερο όχι, γιατί λείπουμε το χειμώνα, οπότε δεν γίνεται. Αλλά στην Αθήνα κάνουμε 2-3 ακόμα εκδηλώσεις και εδώ, άμα μπορέσουμε, με την πάροδο του χρόνου, μπορούμε να κάνουμε και άλλη εκδήλωση. Αλλά με την πάροδο του χρόνου. Τώρα αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε. Η πρόεδρος θα φύγει. Θα φύγει για την Αθήνα. Λοιπόν, οπότε θέλει να το συντονίσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευελπιστούμε στην επόμενη συνάντηση. Εγώ έρχομαι μια φορά το χρόνο στη Σκιάθο. Οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε άλλη συγκέντρωση στη Σκιάθο. Μόνο μια φορά το καλοκαίρι. Λοιπόν, σας περιμένουμε όλους το χειμώνα. Έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα, μια και είναι εδώ ο κύριος Λατούδης, ήθελα να τον παρακαλέσω προσωπικά και τον κύριο Λατούδη και τον μέλλοντα δήμαρχο να βοηθήσουν το Σύλλογο των Αθηνών να προχωρήσουμε, να τον διατηρήσουμε, γιατί είναι κρίμα να διαλυθεί. Είναι από το 1930 και θέλουμε όσο μπορούμε να τον προωθήσουμε και να φέρουμε και καινούργια μέλη και να ακούγεται στην Αθήνα, γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει αλλού. Υπάρχει αλλού απανταχούς σκιαθητών? Δεν υπάρχει, μόνο στην Αθήνα.
Κύριε Σλατζούδη, πιστεύετε πως αυτό είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί? Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων διοικητικών περιόδων, ο Περιφερειάρχης της Θεσσαλίας, κ. Αγοραστός, έχει δείξει την ιδιαίτερη ευαισθησία που έχει σε όλα τα θέματα του πολιτισμού. Όταν έχουμε λοιπόν συλλόγους οι οποίοι αποδεδειγμένα στηρίζουν την ταυτότητα του τόπου τους, στηρίζουν την ταυτότητα των Θεσσαλών, σκύβει, ακούει τα προβλήματά τους, βλέπει τις ανάγκες τους και βοηθάει με κάθε τρόπο που μπορεί. Απλά θέλει να υπάρχει πάντοτε μια συγκεκριμένη πρόταση, μια συνέργεια στην οποία μπορεί η περιφέρεια να βοηθήσει και να προχωρήσει αυτό που όλοι επιθυμούμε, η ανάδειξη του πολιτισμού μας. Ευελπιστούμε στη συνεργασία σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ο λόγος σας και τον κύριο Αγοραστό και όλους σας. Ευχόμαστε το καλύτερο.